πάμε. Πείτε μας δύο λόγια για την εκδήλωση σήμερα και να μας συστηθείτε λίγο ποιος είστε. Λοιπόν, είμαι ο Θοδόρος Μέτσης, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός περιβάλλοντος. Έχω έρθει στην πόλη σας με κύριο σκοπό να ενημερώσω τον κόσμο για τα προβλήματα που μπορεί να έχει από την ηλεκτρομαγνητική εκμοβολία. Δεν έχω κανένα άλλο ενδιαφέρον, ούτε οικονομικό ούτε τίποτε. Στην ουσία προσπαθώ να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματα που θα υπάρξουν και υπάρχουν εξαιτίας μιας αλόγιστης χρήσης της ασύρματης επικοινωνίας, που ουσιαστικά αυτά είναι ήδη οι πολίτες και έχει ανεβάσει την ακτινοβολία μέσα στις πόλεις σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει περισσότερο και γιατί το 5G είναι περισσότερο επικίνδυνο από το 4G? 5G χρησιμοποιεί κάποιες συχνότητες οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από το 3G και το 4G. Για αυτές τις συχνότητες δεν ξέρουμε τίποτε. Δεν ξέρουμε πώς επηρεάζουν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν μελέτες που μας δίνουν κάποιο καθησυχασμό ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ήδη υπάρχουν προβλήματα και από το 2G και από το 3G και από το 4G. Η ΔΕ 5G ανεβάζει τις συχνότητες από τα 2,4 GHz, που σημαίνει 2,4 δισεκατομμύρια Hz, στα μέχρι τα 80 GHz. Και ο άνθρωπος, σαν ηλεκτρικό ον, δουλεύει με τη Schumann Resonance, δηλαδή την συχνότητα από την 7,83. Όταν βάζουμε έναν ανθρώπινο οργανισμό και το βομβαρδίζουμε με συχνότητες σε μερικά δισεκατομμύρια Hz, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτά θα σας τα πω μέσα στην ομιλία σήμερα. Αντίστοιχα επιστημονικές τοποθετήσεις άλλων συναδέλφων σας δεν σας πείθουν? Γιατί έχουμε διαβάσει και από εδώ και από εκεί. Όχι, κοιτάξτε. Και σήμερα μάλιστα, σήμερα ένας συναδελφός σας δημοσιοποίησε ένα άρθρο το οποίο κάνει λόγο για επικίνδυνες πρακτικές εδώ και κινδυνολογία, χωρίς λόγο. Ναι, δεν είναι καθόλου κινδυνολογία. Υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία από ανεξάρτητους επιστήμονες που κρούει τον γόνατο του κινδύνου εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν μελέτες του Αμερικανικού Ναυτικού και της Αμερικανικής Αεροπορίας από το 1960. Υπάρχουν μελέτες της Ρωσικές από το 1960 και 70. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Και μην νομίζετε, υπάρχουν και μελέτες οι οποίες έχουν γίνει ειδικά για να δείξουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο γερουσιαστής Blumenthal στην Αμερική ζήτησε από την FCC, τη Federal Communication Council, να τους δώσει έστω και μία μελέτη που λέει ότι 5G είναι ασφαλής. Σας πληροφορώ ότι ήρθανε και απαντήσανε στο Κογκρέσο ότι δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη. Είστε καθηγητής? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι καθηγητής, είμαι μηχανικός ιδιώτης και προσπαθώ εθελοντικά να ενημερώσω τον κόσμο. Εσείς προσωπικά έχετε κάνει κάποια επιστημονική μέτρηση, κάποια μέθοδο να αποδείξετε τα λεγόμενά σας ή στηρίζεστε σε βιβλιογραφία ή στοιχεία? Η βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ πλούσια. Εγώ έχω κάνει μετρήσεις, αλλά η βιβλιογραφία και τα συμπτώματα στην υγεία είναι άπειρα. Είναι τεκμηριωμένα, έχουν γίνει σοβαρές μελέτες. Ήδη η Αμερικανική κυβέρνηση έχει κάνει μελέτη που κόστησε 25 εκατομμύρια δολάρια και δεν υπάρχει πια αμφιβολία ότι υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Τότε γιατί μια, ας πούμε, τη συγκεκριμένη μεγάλη εταιρεία μπήκε στη διαδικασία αυτή να κάνει ένα πιλωτικό δίκτυο στην Καλαμάτα? Δηλαδή δεν την νοιάζει το άνθρωπο? Θα ήθελα να ξέρω. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω. Ωραία. Και ο Δήμος Καλαμάτας πώς δέχτηκε να συνεργαστεί για Γιατί δεν γνωρίζει. Το κακό είναι ότι δεν γνωρίζει. Ούτε ο Δήμος γνωρίζει, ούτε οι άνθρωποι γνωρίζουν. Ο Δήμος Καλαμάτας, αν δείτε τη σύμβαση που έχει κάνει, δεν λέει τίποτα. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Το πιλωτικό πρόγραμμα πρέπει να έχει κάποια αξιολόγηση. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγηση? Ποιος είναι ο φορέας που θα κάνει η αξιολόγηση? Δεν υπάρχει τίποτα. Και κάτι τελευταίο για να σας πω. Ναι, παρακαλώ. Το ότι ελήφθη η απόφαση προχθές από το Δήμο του Λονδίνου να εφαρμοστεί το 5G στο μετρό του Λονδίνου, που είναι το πολυσύχναστο στην Ευρώπη, πώς σχολιάζεται? Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται debate, γίνεται στη Βουλή των Κοινοτήτων, συζητάνε το θέμα της 5G. Υπάρχουν καμιά δεκαριά πόλεις
στην Αγγλία που ο κόσμος έχει κατέψει το πεζοδρόμιο και δεν θέλει τη 5G. Υπάρχουν πόλεις στην Καλιφόρνια που έχουν πάρει το 5G από το 1918 και προσπαθούν τώρα να ξεφύγουν. Και υπάρχουν και πάρα πολλές πόλεις, όπως είναι μια περιφέρεια της Ρώμης, η οποία είπε ότι δεν θέλει 5G. Υπάρχει πόλη της Φλωρεντίας που είπε ότι δεν θέλει 5G. Είναι κάποια καντόνια της Ελβετίας που δεν έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουμε 5G. Είναι κάποιες πόλεις στην Αμερική που έχουν δηλώσει και έχουν ψηφίσει ότι δεν θέλουν 5G. Είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις, διότι τα συμπτώματα είναι τεράστια. Στους καλαματιανούς τι προτείνετε να κάνουν και τι να κάνει η πόλη γενικότερα. Αυτό είναι που θα δείξω μέσα. Επειδή δεν θα κάτσουμε σε όλη την εκδήλωση και πρέπει να το καλύψουμε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα σε δύο λόγια. Τώρα η αλήθεια.